Αυτή την εποχή διάγουμε μία περίοδο ελαφράς ραστόνης. Είχαμε τις εκτόσεις, τις προσφορές στο Black Friday, στο οποίο όντως υπήρξε μία κίνηση στην αγορά, ιδιαίτερα στα προϊόντα τεχνολογίας, αλλά ο κόσμος ξόδεψε τα χρήματα τα οποία είχε σε εκείνες τις μέρες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κάνει αυτό που λέμε λίγο κράτη. Ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες, όπου το εορταστικό κλίμα, η πόλη θα δείξει λίγο πιο εορταστική διάθεση, ο καιρός ίσως φτιάξει λίγο να βγούμε έξω, να βγουν οι πολίτες έξω, να κάνουν τα ψώνια τους τα χριστουγεννιάτικα. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ο κόσμος είναι αρκετά ζορισμένος όσον αφορά το οικονομικό και θα εστιάσει περισσότερο στα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή τρόφιμα και ποτά. Κατά δεύτερον, ελπίζουμε κάτι να περισσέψει από όλα αυτά. Φέτος πολλές κατηγορίες δεν θα πάρουν επιδόμα, δεν θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων, το οποίο θα επηρεάσει την καταναλωτική τους δύναμη, αλλά και πάλι ελπίζουμε να μπορέσει ο πολίτης να κατέβει, να ψωνίσει, να προτιμήσει την τοπική αγορά, διότι η τοπική αγορά χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται την υποστήριξη των ανθρώπων, να μπορέσει και ο πολίτης και να ψωνίσει καλά και σωστά, αλλά και οι έμποροι να μπορέσουν να βγάλουν τις υποχρεώσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες αυτή την περίοδο. Η σεζόν σε απόλυτους αριθμούς αφίξεων ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε την ίδια εικόνα για τους τζίρους των επιχειρήσεων, των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης. Υπήρξαν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες όντως αύξησαν τον τζίρο τους, κυρίως επιχειρήσεις ταχυεστίασης. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι το οποίο υποφελήθηκε από την φετινή τουριστική κίνηση. Το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς δυστυχώς παρουσίασε είτε μείωση σε ένα ποσοστό άνω του 50%, είτε ένα πολύ μικρό κομμάτι βρίσκεται ακόμα στα ίδια περσινά επίπεδα, τα οποία ήταν μειωμένα σε σχέση με το προπέρσινο και για 3 χρόνια πριν. Φέτος έχουμε τα μηνύματα τα οποία έχουμε είναι ότι θα υπάρξει μια καλή σεζόν. Υπάρχουν βέβαια διάφορες πιέσεις από τις γειτονικές αγορές, τουριστικές αγορές για όσον αφορά τις τιμές. Ελπίζουμε πάντα και ευελπιστούμε να έχει τουριστική κίνηση στο νησί, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν. Θεωρώ πλέον ότι οι μεγάλες περίοδοι εκπτώσεων δεν βοηθούν κανέναν και δεν προσφέρουν ουσιαστικά κάτι. Ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί το όλο το πλαίσιο το οποίο στηρίζονται οι προσφορές και οι εκπτώσεις και να γίνουν μικρότερες οι εκπτωτικές περίοδοι. Το μόνο που έχουμε καταφέρει με την επιμήκυνση των εκπτώσεων ή της εκπτωτικής περίοδου είναι να δίνουμε μια δικαιολογία στον καταναλωτή να μην ψωνίσει αυτή τη στιγμή, να μην προβεί στην αγορά διότι ξέρει ότι θα το βρει περίπου στην ίδια τιμή ξανά λίγο πιο κάτω, να απλώνουμε ουσιαστικά το τζίρο τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία εβδομάδα ή μέσα σε 10-15 μέρες, σε 1,5 σε 2 μήνες και αυτό να μην έχει αποτέλεσμα ουσιαστικό και στην κίνηση στα καταστήματα αλλά και στην εκποίηση των προϊόντων των οποίων ή το ξεπούλημα των προϊόντων των οποίων τις προηγούμενες σεζόν των οποίων θέλουν να κάνουν. Καλό θα είναι να κάτσουμε να το δούμε. Ούτως ή άλλως οι προσφορές επιτρέπονται σχεδόν όλο το χρόνο, οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει θέμα αντίρρηση από τα καταστήματα, αλλά για τις εκπτωτικές, τις καθαρά εκπτωτικές περιόδους, ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε, να μικρύνουν σε χρόνο, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη απόδοση.